Δεν θέλω καν να μπω στις παλινοδίες του 7 μήνου. Δεν θέλω καν να μιλήσω για τους πλωτούς χάρτες. Δεν θέλω τους φράχτες, με συγχωρείτε. Δεν θέλω καν να μιλήσω για πώς χρησιμοποιούν τις ΜΚΟ για να αλλάξουν την ατζέντα. Δεν θέλω καν να θυμίσω ότι έχουν μιλήσει για ελαφροεισβολής και χρησιμοποιούν υπουργούς, τον οποίο δουλειά είναι να φέρουν επενδύσεις στην Ελλάδα, παρόλο που γυρνάνε τον πλανήτη και δεν έχουν φέρει ούτε μία, και να φέρουμε στον κύριο Γεωργιάδη, να μαζεύουν τα απόνερα του ακροδεξιού λόγου και της φοβίας που υπάρχει στο ακροδεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έπαθε το εξής εδώ πέρα. Μίλησαν για κλειστά κέντρα. Φάγανε πόρτα από την Κομισιόν, γιατί όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, δεν χρηματοδοτεί η Κομισιόν κλειστά κέντρα. Τα ΚΙΤ έχουν μετατραπεί ουσιαστικά σε χωράφια. Μιλάνε για αποσυμφόρηση, αλλά η ίδια είπατε η αρμοστία έχει πει ότι τουλάχιστον πρέπει να φύγουν 40.000 για να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Και όπως μας είπε και η κυρία πριν που μας βάλατε να ακούσουμε. Η κυρία Χιωτέλη. Η κυρία Χιωτέλη, σκεφτείτε ότι για να αρχίσουν να λειτουργούν αυτές οι δομές, πρέπει να φύγουν τουλάχιστον 40.000 χωρίς να έρχεται κανένας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Μηταράκης, και λέει ότι το καλοκαίρι εμείς θα είμαστε έτοιμοι, τους δίνει 5 με 6 μήνες μπροστά τους για να έρθουν όλοι μαζί. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλη η ανευθυνότητα της κυβέρνησης που είναι να απορρεί κανείς. Δεν δίνεις ποτέ προθεσμίες. Δεν μιλάς, λες και κάνεις ανάλυση πάνω στο ζήτημα. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν ότι κυβερνάνε. Και όταν κυβερνάς, πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Μία απόφαση λοιπόν είναι να αρχίσουν να λειτουργούν οι διαδικασίες στα νησιά και να γίνει μετεγκατάσταση στην ενδοχώρα. Να συνεχθούν με τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους και να έρθουν 40.000 στην ενδοχώρα. Δεύτερον, να τρέξουν όλες οι αιτήσεις ασύλου. Γιατί δεν γίνεται αυτό, και να μην. Προφανώς παίζει ρόλο και το πολιτικό κόστος. Παίζει και ρόλο το γεγονός ότι αντιδρούν και οι περιφερειάρχες. Mm-hmm. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι υπάρχει ασυνεννοησία. Και παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ήδη δυναμητίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες όταν ξεκινάνε να εξετάζουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την πρωτοχρονιά, αντί να αρχίσουν να εξετάζουν τις προηγούμενες mm-hmm. πριν από την πρωτοχρονιά. Έτσι ξεκίνησε και η φασαρία. Από ανθρώπους που θεώρησαν ότι θα εξεταστούν, θα ξαναμείνουν άλλα 2 χρόνια εκεί πέρα. Έτσι. Στο νησί. Άρα λοιπόν, 2 βασικά πρέπει να κρατήσουμε. Πρώτον, να ξεκινήσει με την κατάσταση προς το εσωτερικό. Όλων, και δεύτερον, όχι μόνο όσων έχουν ευαλωτότητα ή είναι τούντες άσυλο. Όλοι αυτοί που αναφέρετε θέλουν ειδική μεταχείριση και εδώ παίρνει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και χαίρομαι που το θίγεται γιατί πρέπει να το πούμε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί ακόμη καλά. Θεωρεί ότι όποιος μεταφέρεται στην ενδοχώρα δεν μπορεί να επιστραφεί στην ενδοχώρα. Μπορούν με βάση Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας να μεταφερθούν ο κόσμος που έχει ευαλωτότητα. Ακριβώς. Την οποία έκανε πολύ πιο δύσκολη η Νέα Δημοκρατία το να την λάβει κανείς. Και πρέπει να εφαρμοστεί και η κοινή δήλωση που λέει ότι όσοι μετεκαθίσατε στο εσωτερικό της χώρας και δεν πληρούν τα κριτήρια, αν δηλαδή δεν εγκριθεί η αίτησή τους για παράδειγμα, πρέπει να πάνε πίσω στην Τουρκία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το κομμάτι της κοινής δήλωσης και πρέπει να πιέσει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτούς τους πολυχώρους φιλοξενίας, τα πολυλειτουργικές δομές όπως τις λένε, πρέπει να χωρέσουν ταυτόχρονα οι ευάλωτοι, οι μητέρες, τα παιδιά για τα οποία το κοινοτικό δίκαιο επιβάλλει να πηγαίνουν σχολείο. Άρα ουσιαστικά θα μιλάμε για ανοιχτές δομές. Μιλάμε για δομές τις οποίες σκέφτονται να τους δώσουν κάρτα για να βγαίνουν τη μέρα και να γυρνάνε κάποια ώρα πίσω. Άρα όλα αυτά περί κλειστών κέντρων είναι καθαρά για σωκοματική κατανάλωση. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να πει την αλήθεια στον κόσμο.